Σ' άλλο έχουν προκαλέσει αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών Γάλλων πολιτών από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Απαράδεκτες χαρακτήρισε ανάλογες πρακτικές ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Λοράν Φαμπιούς μετά από συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Τζον Κέρι. Η Επιτροπή Αστικών Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Thank you, Υπάρχουν ελάχιστα κράτη-μέλη που εναντιώνονται ακόμα στην αποδοχή των ευρωπαϊκών προτύπων για την προστασία των δεδομένων και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο στι μέρε μα να γνωρίζουν οι πολίτε ότι τα προσωπικά του δεδομένα διαφεύγουν από τα σύνορα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δήλωσε το μέλο τη Επιτροπή, Γιάνν Αλμπρεκτ, από την Ομάδα των Πράσινων. Πρέπει να είμαστε αυστηροί με τις εταιρείε κολοσσούς, διότι είναι αυτές που διαχειρίζονται και μπορούν να κάνουν παρανομίες με τα προσωπικά δεδομένα, τόνισε από την πλευρά του Έλληνα Ευρωβουλευτής, Δημήτρης Δρούτσας. Στο στόχαστρο της Επιτροπής Αστικών Δικαιωμάτων βρίσκονται εταιρείε όπως η Yahoo, η Google και το Facebook, που απειλούνται με βαριά πρόστιμα αν παραβιάσουν τους κανόνες. Οι επικρίσει για τι πρακτικέ των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών αναζωοποιρώθηκαν μετά τι αποκαλύψει της Γαλλικής Λεμόν, σύμφωνα με τις οποίες η NSA πραγματοποίησε εκατομμύρια καταγραφές τηλεφωνικών δεδομένων Γάλλων πολιτών.